Χειροπέδες έναν οφθαλμίατρο προϊστάμενο κλινικής του νοσοκομείου στην Κατερίνη έβαλαν οι άντρες των εσωτερικών υποθέσεων καθώς απέτησε 300 ευρώ ως αμοιβή για την πραγματοποίηση εγχείρησης ενός ασθενή. Ο συλληφτής με την ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για παθητική δωροδοκία και απήθεια. Ο εισαγγελέας τον παρέπεμψε για να δικαστεί στο αυτόφορο πλημελιωδικείο Κατερίνης. Ο 59χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Εκπτωτικά κουπόνια σε ανέργους θα διανύμουν ο Δήμος Ιεροκάστρου και η Δημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τα Σωματεία Αρτοπιών Κεντρικής Μακεδονίας. Με τα κουπόνια αυτά, 26 τον αριθμό, οι άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν καθημερινά ψωμί και άλλα είδη αρτοπιείου με έκπτωση 20%. Τον Ιανουάριο θα είναι έτοιμο το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, το οποίο έχει προβλεφθεί ειδικό κονδύλι 60 εκατομμυρίων ευρώ για ενέργειες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ιωάννη Πλακιωτάκη. Νωρίτερα από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες θα πληρωθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου, τις οποίες καταβάλουν τα υποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας Ασφαλιστικά Ταμεία, με απόφαση του Υπουργού Γιάννη Βρούτση.